Τώρα, κυρίες και κύριοι, καρέ από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει άνδρα που εγκατέλειψε μωρό, Μιχάλη Τεζάρη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πατησίων εχθές το πρωί. Και από αυτές τις εικόνες η αστυνομία ελπίζει πως θα φτάσει στην ταυτότητα των υπευθύνων. Αγώνα δρόμου προκειμένου να εντοπίσουν τον άνδρα, ο οποίος φαίνεται εδώ να αφήνει το καροτσάκι μέσα στο οποίο βρέθηκε χθες το πρωί, το 1,5 μόλις έτους βρέφος, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πραγματοποιούν στελέχη του Τμήματος Ανηλίκων Ασφάλειας Αττικής. Το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε από χθες, βρέθηκε σε 9,5 το πρωί από μια γυναίκα η οποία είχε βγει για να κάνει μια βόλτα και μάλιστα συνοδευόταν, είχε βγάλει βόλτα το σκύλο της και της έκανε εντύπωση το γεγονός πως το καρότσι ήταν παρατημένο σε μια μεριά και δεν υπήρχε κανείς ενήλικος γύρω του. Το πλησίασε, πράγματι διαπίστωσε πως μέσα υπήρχε ένα παιδί με καθαρά ρούχα, ήταν προσεγμένο, καθαρό, ενημέρωσε τον φύλακα, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την αστυνομία και μάλιστα αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, πραγματοποιώντας στατική φύλαξη, ενημέρωσαν άμεσα τους προϊσταμένους τους και με εντολή εισαγγελέα το παιδί έχει μεταφερθεί στο Παίδων Αγία Σοφία. Είναι καλά στην υγεία του, αλλά όλοι πλέον ψάχνουν να έχουν εστιάσει τις προσπάθειες εντοπισμού αυτού του ατόμου, ο οποίος φαίνεται να αφήνει. Που βλέπουμε ότι εδώ είναι το άτομο, είναι το οποίο αφήνει το βρέφος, το οποίο είναι προσφυγόπουλο, ανήλικο προσφυγόπουλο, 1,5 μόλις έτους το κοριτσάκι. Το αφήνει λοιπόν εκεί και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Ψάχνουν κάμερες λοιπόν από την γύρω περιοχή για να δουν πού κατευθύνθηκε αφήνοντας το καρότσι. Μια ακόμα τραγική ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Τεζάρη.